Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή τη. Για το λόγο αυτό, ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Άνθυμο, παραμονή του εορτασμού του Αγίου Νικολάου, θα κηρύξει την έναρξη του Ιωβιλαίου έτου 100 χρόνια ζωή και δημιουργία τη Ιερά Μητρόπολη τη Αλεξανδρούπολη. Το Ιωβιλαίο έτο θα περιλαμβάνει πληθώρα εκδηλώσεων όλο το χρόνο με κορύφωση το μήνα Μάιο, με την επέτειο τη απελευθέρωση τη Αλεξανδρούπολη, όπω αναφέρει ο πρωτοσύγκελο Τη της Ιεράς Μητρόπολης Ιρηναίος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης για τον εορτασμό της Απελευθέρωσης, θα έχει προσκεκλημένους τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, αλλά και την Ιερά Σύνοδο, όπου είναι και μέλος αυτής. Ξεκινούμε λοιπόν με την ανακήρυξη στον Εσπερινό του Ιωβιλαίου έτους ε, των 100 χρόνων ζωής και δημιουργίας της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Ε, για όλο αυτό το έτος, ε, καιρό πριν ο Σεβασμιότατος με πολλούς συνεργάτες, κληρικούς και κατέστρωσε, θα έλεγα, τα σχέδια για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν. Είπαμε κυρίως πως οι εκδηλώσεις θα είναι λατρευτικές, θα είναι πολιτιστικές, ιστορικές, κοινωνικές και θα υπάρχουν και κάποιες δράσεις που θα έχουν κυρίως επίκεντρο τον μήνα του Μαΐου, δηλαδή ε, την, ε, τις ημερομηνίες και τις ημέρες και των ελευθερίων της πόλεως μας. Μάλιστα, ε, για τα ελευθέρια, ο σεβασμιότατο σκέφτεται να καλέσει τον μακαριότατο Αρχιεπισκόπο και την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου και ο ίδιος αυτό το διάστημα είναι μέλος. Τα 100 χρόνια ζωής της Μητρόπολης, της Αλεξανδρούπολης, είναι ένα ιστορικό γεγονός, αναφέρει ο Πρωτοσύνης. Σύγκελο και για το λόγο αυτό, η Μητρόπολη έχει εκδώσει ένα επαιτειακό μετάλλιο όπου από τη μία απεικονίζονται οι πέντε Μητροπολίτε τη Αλεξανδρούπολη ενώ από την άλλη πλευρά την Ένω, τον ποταμό Εύρο και την Αλεξανδρούπολη. Επιπλέον, ε, έχουμε ε, τυπώσει και εκδώσει ένα μετάλλιο για αυτά τα ε, 100 χρόνια ε, γιατί είναι ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός ε, όπου από την μία μεριά, από τη μία πλευρά απεικονίζει τους πέντε Μητροπολίτες σας το δείχνω κιόλας για να το δείτε τη Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως λοιπόν, και από την άλλη ε, την Ένω τον ποταμό Εύρου και την Αλεξανδρούπολη επειδή από την Μητρόπολη Ένου δημιουργήθηκε ως ε, μετακίνηση της έδρας η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως με συνοδική και πατριαρχική πράξη την οποία υπογράφει ο Πατριάρχης Μελέτιος και η συνοδική αρχιερής στις 17 ε, Νοεμβρίου του 1922. Εκτό από το μετάλλιο, οι πιστοί θα μπορούν να προμηθευτούν είτε για του ίδιου είτε για δώρο την εικόνα τη Παναγία τη Γαλακτοτροφού πιστό αντίγραφο τη πρωτότυπη που βρίσκεται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρούπολη. Είναι μια ιδιαίτερη επιλογή του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Άνθιμου, ο οποίο θέλει όλο αυτό το έτο να αναδειχθεί η προστασία και ο σεβασμό του ιερού προσώπου τη γυναίκα μέσα στην κοινωνία. Επίσης επέλεξε ο Σοβασμιότατος μία εικόνα που θα κυκλοφορήσει, θα τη δείτε σε όλους τους ναούς, θα μπορούμε να την προμηθευτούμε και για δώρα, ε, αλλά και να την πάρουμε, να την έχουμε και εμείς οι ίδιοι, όπου είναι... Το, η εικόνα βρίσκεται και έχει αντιγραφεί από το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Πόλεως μας και είναι η Παναγία η Γαλακτοτροφούσα. Είναι, έχει μια ιδιαίτερη ας το πούμε σημασία η επιλογή αυτής της εικόνος όπου είναι η Παναγία που θυλάζει τον Χριστό και έτσι επιπλέον στόχος όλου αυτού του έτους είναι και η προστασία και η ανάδειξη και ο σεβασμός του ιερού προσώπου της γυναίκας μέσα στην κοινωνία μας όπου η Εκκλησία σε ό,τι αφορά το πρόσωπο της γυναίκας το έχει πάρα πολύ ψηλά και αυτό φαίνεται από το ότι απλά μπαίνουμε σε ένα ναό και πάνω βλέπουμε την Παναγία, την μητέρα του Κυρίου να μας περιμένει. Οι εκδηλώσει θα είναι πολλέ και κάθε ναό θα πραγματοποιεί τι δικέ του δράσει. Θα πραγματοποιηθούν κληρολαϊκέ συνάξει, παιχνίδια για τα παιδιά, αλλά και συνεδριακού τύπου δράσει με κύριο θέμα τη Μητρόπολη, τη δημιουργία τη, αλλά και την προσφορά τη μέσα σε αυτά τα 100 χρόνια. Πολλές ε, εκδηλώσεις, κάθε ναός ξεχωριστά θα κάνει διαφορετικές δράσεις με κληρικολαϊκές συνάξει, όπως έγινε και στον Άγιο Νεκτάριο, με δράσεις από τα κατηχητικά, με παιχνίδια για τα παιδιά κάθε ενωρία αλλά συγχρόνως θα γίνουν και κάποιες εκδηλώσεις συνεδριακού τύπου ας το πούμε για την ιστορία, τη δράση της Μητροπόλεως, για το πως δημιουργήθηκε η Μητρόπολη από που αποκόπηκε ως επαρχία ενώ να γίνουν αφορές στο μεγάλο ιστορικό κέντρο της Τράιανου Πόλεως που σήμερα μεν δεν υπάρχει αλλά είναι το κύτταρό μας σε ό,τι αφορά την πίστη μας και την εκκλησία μας. έτσι γεννήθηκε δηλαδή η περιοχή μας εκκλησιαστικά από την μητρόπολη τότε τραίανου πόλεως και άλλες πολλές δράσεις που κατά διαστήματα θα τις ανακοινώνουμε και θα τις προτείνουμε στον κόσμο για να συμμετέχουν.